να παραμείνουμε στα επιδημιολογικά δεδομένα στο χώρο της πανδημίας, να δούμε τώρα πώς έχει η κατάσταση στη μονάδα εντατικής θεραπείας του Μαμάτσου Νοσοκομείου Κοζάνης. Θα μιλήσουμε με τον διευθυντή της μονάδας, τον κύριο Κωνσταντίνο Στόκο. Καλό μεσημέρι, κύριε διευθυντά, σας ευχαριστούμε που είστε κοντά μας και ευχαριστούμε ιδιαίτερα, καθώς και το κάθε λεπτό που περνάει είναι για σας λεπτό δουλειάς. Ναι, έτσι είναι ακριβώς, κυρία Μαρκοπούλου. Ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε στο κανάλι σας. Τα πράγματα πιέζονται ακόμη, δυστυχώς. Έχουμε ακόμη ασθενείς εκτός μονάδας εντατικής θεραπείας. Οι ασθενείς μας προχωράνε στη μονάδα. Είναι δύσκολοι ασθενείς. Κάνουμε εξιτήρια. Έχουμε και περιστατικά τα οποία δυστυχώς έχουν και κάποιες επιπλοκές και καθυστερεί η νοσηλεία τους. Παρ' όλα αυτά, παλεύουμε τους ασθενείς όσο μπορούμε καλύτερα. Το δύσκολο είναι μετά να δούμε ποιους ασθενείς, αν κάνουμε ένα εξιτήριο, ποιον ασθενή θα πάρουμε. Αυτό είναι ένα δύσκολο πράγμα και ψυχολογικά είναι δύσκολο δηλαδή. Κύριε Στόκο, κύριε Στόκο, κύριε Διευθυντά, θέλω να σας κάνω κάποιες ερωτήσεις για να ενημερώσουμε καλύτερα τους τηλεθεατές μας. Αυτή τη στιγμή, σήμερα, 7 Δεκεμβρίου, πόσους έχουμε διασωληνωμένους εντός ΜΕΘ και πόσους εκτός ΜΕΘ? Ξέρουμε ότι 3 είναι τα κρεβάτια στη ΜΕΘ. Αυτό είναι το δεδομένο. 3 είναι εντός και εκτός ΜΕΘ είναι 3. 3 και 3 λοιπόν, και υπάρχει και αναμονή ασθενή για να εισαχθεί στην εντατική, στη ΜΕΘ. Οι 3 που είναι εκτός ΜΕΘ, αυτή είναι η αναμονή. Αλλά άμα ελευθερωθεί ένα κρεβάτι, πρέπει να πάρουμε έναν από αυτούς. Ναι. Να σας πω κάτι, κύριε Διευθυντά, γιατί όπως είπε ο Πρωθυπουργός και εκτός ΜΕΘ, οι διασωληνωμένοι σε μονάδα COVID δέχονται τις ίδιες περιποιήσεις, σε εισαγωγικά ναι, η λέξη. Έχουν την ίδια ίωση που έχουν και εντός ΜΕΘ. Κοιτάξτε να δείτε. Ο Πρωθυπουργός δεν ξέρω από ποιον είχε αυτή την πληροφόρηση. Μπορεί να ήθελε άλλο πράγμα να πει και άλλο πράγμα του βγήκε στη Βουλή. Καμία σχέση η περιποίηση που υπάρχει εντός και εκτός ΜΕΘ. Οι ασθενείς που διασωληνώνονται επειδή η υποστήριξή τους γίνεται μηχανικά και με φάρμακα πρέπει να είναι εντός μονάδας εντατικής θεραπείας και ειδικά στο COVID που έχει υψηλή θνητότητα και επίσης τα πράγματα τα οποία γίνονται που θα πει ο ασθενής στη ΜΕΘ γίνονται τα πρώτα 24 ώρα, είναι πολύ κρίσιμα για τους ασθενείς με COVID και εξαρτάται η θεραπεία που θα πάρει τα πρώτα 24 ώρα στη ΜΕΘ και ό,τι κάνουμε στη ΜΕΘ εξαρτάται πως θα πάει ο άρρωστος. Αυτά δεν μπορούν να γίνουν όταν είναι εκτός ΜΕΘ ο άρρωστος. Οπότε λογικό είναι να μην πάνε καλά αυτοί οι άρρωστοι τις περισσότερες φορές. Σχεδόν πάντα δηλαδή. Θα μας δώσετε λίγο και τα ηλικιακά δεδομένα των διασωληνωμένων, κύριε Διευθυντά, κύριε Στόκο, και αν είναι εμβολιασμένοι ή όχι. Γιατί η συζήτηση γύρω από τους εμβολιασμένους και εμείς στρέφεται. Κοιτάξτε, ο ένας είναι εμβολιασμένος, η άλλη είναι ανεμβολίαστη. Αλλά τα γενικά και τα σημερινά ποσοστά από ό,τι είδα στην Τρίτη, είπε τα χθεσινά μάλλον, είναι εκεί στο 90% είναι οι εμβολίαστοι και 10% εμβολιασμένοι που μπαίνουν στις μονάδες εντατικής θεραπείας. Είναι τα ηλικιακά είναι από 50, 60, 65 εκεί. Κύριε Διευθυντά, με υποκείμενα νοσήματα? Όχι όλοι. Όχι όλοι. Δηλαδή, σήμερα, 7 Δεκεμβρίου, πρέπει να ανησυχούμε? Παραμένει στην εντατική ή μονάδα εντατικής θεραπείας? Πολλοί μου λένε φοβίζετε τον κόσμο. Όχι, δεν φοβίζουμε τον κόσμο. Δεν φοβίζουμε τον κόσμο. Δεν φοβίζουμε. Στέλνουμε τον κόσμο να κάνει εμβόλια, γιατί αυτό είναι το όπλο που έχουμε. Αυτό που λέει η επιστήμη. Βασικά είναι το εμβόλιο το οποίο πρέπει να γίνει, γιατί οι χώρες που έχουν υψηλά επίπεδα εμβολιασμού, οι ασθενείς που μπαίνουν στη ΜΕΘ είναι πολύ λιγότεροι. Δηλαδή όλα τα στοιχεία είναι υπέρ του εμβολιασμού. Και ο αριθμός των διασωληνωμένων που μπαίνουν, ο κόσμος που μπαίνει στη μονάδα εντατικής θεραπείας και είναι διασωληνωμένος, οι περισσότεροι είναι ανεμβολίαστοι. Οι χώρες που έχουν μεγάλα επίπεδα εμβολιασμού, όπως είναι η Πορτογαλία και κάποιες άλλες χώρες, οι διασωληνωμένοι είναι πολύ λιγότεροι. Άρα το σύστημα υγείας δεν πιέζεται και οι ασθενείς έχουν περισσότερες πιθανότητες να επιβιώσουν. Όλα δείχνουν ότι το εμβόλιο δουλεύει. Κακά τα ψέματα. Μελέτες υπάρχουν που συνηγορούν υπέρ του εμβολιασμού και λένε, ας πούμε, θρομβώσεις. Είναι 35 φορές πιο πιθανό να κάνεις θρόμβωση από την νόσο παρά από το εμβόλιο. Όλα τα φάρμακα έχουν παρενέργειες. Ακόμη και η κλασική ασπιρίνη έχει παρενέργειες. Έτσι. Άρα αυτό δεν πρέπει να την πάρουμε.
Γι' αυτό υπάρχουν οι ενδείξεις. Αν ανοίξει το κουτί του ντεπών, ας πούμε, κάποιος να το διαβάσει τις ασπιρίνες, δεν θα θέλει να πάρει ασπιρίνη. Ναι, γιατί υπάρχουν ενδείξεις και αντεδείξεις, ναι. Λένε για ζαλάδες και γιατί δεν λένε. Αλλά ναι. Τελικά καθημερινά μεγάλος πληθυσμός σε όλο τον κόσμο ζει με χάπια, που σημαίνει ότι οι παρενέργειες δεν λειτουργούν σε όλους, όπως και οι ενέργειες δεν λειτουργούν σε όλους. Ναι, ναι. Το εμβόλιο δουλεύει, τελεία και παύλα. Έτσι, όποιος έχει αντίρρηση, ας έρθει εδώ, τον προσκαλούμε στη μονάδα να παρακολουθήσει τους ασθενείς, να μιλήσει με τους συγγενείς που μετανιώνουν που δεν έχουν εμβολιαστεί, να ακούσει την αγωνία τους, το κλάμα τους, να ακούσει τα πάντα. Και εκεί θα καταλάβουν. Το να είσαι έξω και να εκτός από το χορό είναι πολύ εύκολο να πεις οτιδήποτε. Εμείς ξυπνήσαμε έναν άρρωστο τώρα που και αυτός δεν πίστευε στο εμβόλιο και λέει πόσο παραφιλολογία υπάρχει στο Facebook και στο ίντερνετ ενάντια στον εμβολιασμό και το έχει μετανιώσει. Αν τον βάλουμε όταν βγει, δόξα τω Θεώ, να μιλήσει, να πει και αυτός την εμπειρία του. Α, θα ήταν, πραγματικά θα γιατί ήταν, η πρώτη θα ήταν που πολύ το καλό. Άνθρωπος αυτός ήταν αυτό το πράγμα και μου κάνει τρομερή εντύπωση. Δηλαδή, ενώ πέρασε όλα αυτά που πέρασε, ξύπνησε, συνήρθε, τώρα είναι καλά και είπε αυτό το πράγμα, ότι υπάρχει μεγάλη παραφιλολογία στο Facebook. Τώρα... Μακάρι με το καλό να σηκωθεί ο άνθρωπος, με το καλό να σηκωθεί ο άνθρωπος να μας μεταφέρει την εμπειρία του, την άσχημη πραγματικά εμπειρία. Αυτό, πιστεύω. Και οι άνθρωποι αυτοί πρέπει να βγουν να πούν τη δικιά τους εμπειρία. Κύριε Διευθυντά, να ρωτήσω και κάτι άλλο, επειδή γίνεται πολλή συζήτηση το τελευταίο διάστημα για ηθικά διλήμματα. Αν θα έχετε ένα 14χρονο και έναν 95χρονο, ποιον θα επιλέξετε να βάλετε στη ΜΕΘ, αν δεν υπάρχουν γύρω-γύρω ΜΕΘ. Βλέπουμε ότι τα νοσοκομεία στη Βόρεια Ελλάδα έχουν γεμίσει. Θέλετε να μου απαντήσετε σε αυτό το ηθικό δίλημα? Κοιτάξτε, αυτό υπάρχουν, αυτά έχουν θεσπιστεί και από το ΚΕΣΥ. Και βασικά οι ασθενείς που μπαίνουν είναι αυτοί που έχουν το καλύτερο προσδόκιμο επιβίωσης, που μπορούν να ωφεληθούν από τη μονάδα. Ένα αυτό. Το ηλικιακό είναι ένα ζήτημα και αυτό πιστεύω η κοινή λογική το απαντάει. Δεν χρειάζεται να το απαντήσει ένας γιατρός το ηλικιακό κομμάτι. Αλλά στις μονάδες εντατικής θεραπείας μπαίνουν από τους διασωληνωμένους που είναι εκτός ΜΕΘ, αυτοί που μπορούν να ωφεληθούν από τη μονάδα. Δηλαδή, να μπει στο κρεβάτι ένας ασθενής που φαίνεται ότι δεν θα πάει καλά και να κάτσει ένα μήνα, ενώ ο άλλος που φαίνεται ότι να πάει καλά θα μείνει εκτός και να πεθάνει επειδή θα μείνει εκτός, είναι πρόβλημα. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Εδώ θα είμαστε, θα τα λέμε. Άλλωστε, καθημερινά πρέπει να μιλάμε και να ενημερώνουμε τον κόσμο. Αυτός πρέπει να είναι ο σκοπός μας και ο στόχος μας, προκειμένου να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι και να προσέχουμε. Να εμβολιαστούν όσο το δυνατόν περισσότεροι και άμεσα, γιατί έχουμε σοβαρό πρόβλημα και οι αποδείξεις υπάρχουν. Θα μας επιτρέψετε κάποια στιγμή να έρθουμε με το συνεργείο της τηλεόρασης του ΦΛΕΣ να κάνουμε ένα ρεπορτάζ στη μονάδα εντατικής θεραπείας? Όποτε θέλετε, αρκεί να δώσει και το OK και η διοίκηση του νοσοκομείου. Κύριε Διευθυντά, σας ευχαριστούμε πολύ. Δύναμη και κουράγιο. Σας αποδεσμεύω, γιατί ξέρω ότι έχετε πολύ δρόμο μπροστά σας. Να είστε καλά, κύριε Μαρκοβούλου. Ευχαριστώ πάρα πολύ.